it's a sort of utopia in its own way, a kind of modern-day utopia. Fare musica, cantare in un grande auditorio o cantare a San Lorenzo nello spazio antistante la scuola, con i grilli che si sentono, non cambia il mio modo di sentire la musica. Μια ανοιχτή καλλιτεχνική πλατφόρμα στην οποία δοκιμάζονται πράγματα, κατοχυρώνονται ιδέες και σε κάθε περίπτωση είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει σε αυτό. Λέγεται μουσικό χωριό. Υπάρχει μουσική που μαθαίνετε, υπάρχει μουσική που χαρίζετε, υπάρχει μουσική που διανέμεται συνεχώς σε όλους τους ανθρώπους. Στους δρόμους η απόχη των τραγουδιών. Tout ce qui est différent enrichit. C'est ça qu'on trouve ici et on essaye de profiter de ces rencontres pour ouvrir les horizons. Το θεωρώ θαύμα το πώς γίνεται. Μου φαίνεται λίγο χίπικο, για να πω την αλήθεια, σε εισαγωγικά. Έτσι, μου θυμίζει τελείως άλλες εποχές και λειτουργεί τόσο καλά και δημιουργικά. Όχι μόνο για... Είμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Μαθαίνουμε πράγματα, πραγματικά μαθαίνουμε. Αλλά αυτή, εσείς οι δύο πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι ότι θέλουν να ξεσαλώσουν σκέτο, είναι και ότι ξαφνικά έχουν βρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Και Ρακάκι επίσης, πολύ ωραίο το χωριό, παιδιά. Ωραία κορίτσια, ωραία αγόρια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ό,τι γίνεται εδώ να μην προκαλεί την ανοχή των ανθρώπων που διαμένουν εδώ. La fête. Le savoir-faire de la fête. Το χωριό αυτό πάντα αποτελούσε ένα είδος δικτύου, όπου οι ξένοι με τους ντόπιους συνυπήρχανε με τρόπο μαγικό. Αυτή η συνύπαρξη και αυτή η ζήμωση δεν χρειάζεται να αφορά 5 ή 10 οικογένειες και ένα χωριό, αλλά θα μπορούσε να είναι τρόπο ζωής. Μακάρι να υπήρχαν 10 μουσικά χωριά, 10 λογοτεχνικά χωριά, 10 κινηματογραφικά χωριά, δεν ξέρω. Αυτό θα δημιουργούσε μια οικονομία κλίμακας κάπως. Θα μπορούσε να κάνει τους ηθήνοντες να αισθανθούν ότι αυτό το πράγμα είναι σημαντικό για τον κόσμο. Θέλουμε ο Άγιος Λαβρέντιος να παραμείνει ένας τόπος δημιουργίας και μια παιδική χαρά.